Με μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου αντιδρούν πλέον οι κάτοικοι του Καρτερού στις απερίγραπτες συνθήκες που επικρατούν γύρω από το χώρο του πρώην ξενία, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε μόνιμο καταβλισμό. Είναι δραματικά τα πράγματα, δηλαδή δυσοσμία, οι Ρωμά έχουν αυξηθεί, είναι περισσότεροι τώρα που μένουν εκεί. Έχουμε αποφασίσει να καταθέσουμε κάποια μηνυτήρια αναφορά. Κατά παντός υπευθύνου. Τόνοι σκουπιδιών, ξερά χόρτα, βοθρολίματα, ακόμη και νεκρά ζώα εξελίσσονται σε υγειονομική βόμβα. Μια ανάσα από την ακτή που είναι πλέον απροσπέλαστη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Και δεν μπορεί ένας λουόμενος να περνάει εκεί και να είναι μια παραλία, με συγχωρείτε, έτσι, ακάθαρτη. Υπάρχουν σκουπίδια, υπάρχει χορύπανση, πολύ δυνατά βάζουν τις μουσικές, ψήνουνε. Βάζουν κάρβουνα και τα λοιπά, εκεί έχει πάρα πολλά ξερά χόρτα, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιά σίγουρα, γιατί είναι και παλιό το κτίριο, έχει πάρα πολλά νεκρά φυτά και ξερά χόρτα γύρω όλη η περιοχή. Αφενός είναι αιστείες κινδύνου πυρκαγιάς, ανά πάσα ώρα και στιγμή, δηλαδή αυτά που ακούσαμε στην Αθήνα δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβούν και στο Ηράκλειο, έτσι το ξέρουμε. Αφετέρου υπάρχουν κλοπές, υπάρχει όλη η κατάσταση που επικρατεί, είναι άσχημη, πολύ άσχημη. Το ιστορικό κτίριο έχει πλέον καταληφθεί σε όλη του την έκταση, ενώ έχει υποστεί παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση διαμερισμάτων που φιλοξενούν ολόκληρες οικογένειες. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ξενία δεν είναι αυτή που αρμόζει ούτε στο χώρο του μνημείου, αλλά ούτε και στην ευρύτερη περιοχή. Επηρεάζει την ομαλή ζωή και διαβίωση των ανθρώπων, δημιουργεί ζητήματα παρεμβατικότητας, πράγματα που έχουν καταγγελθεί από την Δημοτική Αρχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο φακός της Κρήτη TV έχει πολλές φορές αναδείξει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, φιλοξενώντας και τις απόψεις των κατοίκων του καταβλισμού. Ο αριθμός των οποίων όμως πολλαπλασιάζεται σταδιακά, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής. Εδώ τρώμε, εδώ πίνουμε, εδώ κοιμόμαστε, εδώ κάνουμε μπάνιο μέσα. Κατάω 9 παιδιά, έχω 40 χρόνια εδώ στην Κρήτη. Είμαι δημότης Νέα Δικαρδασσού. Εγώ για να φύγω από εδώ δεν έχω στον ίδιο μοίρα. Θέλω τα δάνεια από τα κοπέλια που πήραν όλα τα Ρωμά. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι έτοιμος να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καθαρισμό της περιοχής και τη σταδιακή αποκατάσταση του χώρου, αφού προηγουμένως κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την απελευθέρωση του χώρου. Πρέπει να λυθεί η ομοιρία του συγκεκριμένου χώρου από τους καταπατητές του. Και να επανέλθει η τάξη. Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει η αντίδραση και από την ΕΤΑΔ αλλά και από αυτούς που πρέπει, έτσι ώστε να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο χώρο.